Βαρθαλίτης. Σέβα, εγώ θα κάνω το πολυπόθητο κανάλι που θέλω να κάνω. Για άρδευση. Τι κανάλι. Ναι, ένα κανάλι να περνάει μέσα το ρέμα, γιατί στα αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Θες να φτιάξεις ένα κανάλι μαγειρικό. Μαγειρικό θα είναι. Έχω σκεφτεί ένα κόνσεπτ το οποίο θα μου χρειαστούν σίγουρα αυτά τα λεφτά. Ποιος θα μαγειρεύει. Όχι εγώ, γιατί δεν μπορώ. Κάποιοι φίλοι μου. Λέει. Πολύ ωραία. Να δούμε πόσα πίδια σκαμπάζει ο σάκος. Νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Όλα αυτά για να μην γίνω κανένα λάθος. Είπα και εγώ κάτι, να με βοηθήσει λίγο. Δεν με βοήθησε ποτέ κανείς. Ο Σταύρος θέλει να ανοίξει κανάλι. Να ανοίξει. Τις στιγμές που δεν θα είμαι καλά και θα έχω κάποιο πρόβλημα, θα μπαίνω να γελάω. Θα φοράει φαντάζομαι τα γυαλιά του, γιατί με αυτά ψάχνει τη μαγειρική ωριμότητα που την έχει χάσει κάπου στο βάθος. Πάψε! Ο Βαρθαλίτης είναι υπέροχος. Αχουτό! Το ήξερες για το κανάλι. Ναι. Και το συμβούλεψες να μην το κάνω. Όχι. Όχι, Απλά θες εσύ κάτι να γελάς. Ακριβώς. Α, ναι. Το έχει κλείσει όμως τώρα. Τι το έχει κλείσει, το έχει συμφωνήσει. Το έχει κλείσει, είναι shutdown το κανάλι τώρα επειδή έχει το διαγωνισμό. Έχει κανάλι. Ναι, έχει. Όντως. Πάνω στην ταράτσα του σπιτιού του με τέντες. Όντως. Και μαγειρεύει. Απλά πράγματα κάνεις. Χάρη, αυτός είναι ο Σταύρος. Γεια σου, Σταύρο. Χάρηκα. Μαγειρικά δεν δίνουμε χειράψια. Μπουνίτσα, γιατί μετά πρέπει να μαγειρέψεις να πιάσεις τα υλικά σου. Εντάξει, πρέπει να βλύνεις τα χέρια. Δίνω το χέρι μου, μοιραίο λάθος για τον κύριο Κοντιζά. Πλένω κατευθείαν τα χεράκια μου γιατί τα τρώω ξύλο και συνεχίζω την κουβέντα. Ο Σταύρος είπε ότι αν κερδίσει τα χρήματα θα κάνει ένα κανάλι. Θα σπρώξει δηλαδή το κανάλι. Οπότε αυτός είναι ένας βασικός σοβαρός λόγος για να μην προχωρήσει παραπέρα στην επόμενη φάση. Παρ' όλα αυτά. Δεν μπορώ να μαγειρέψω σε αυτό τώρα. Γιατί είναι αλήθεια. Όντως. Δεν μπορώ. Είσαι παίχτης ψυχολογίας, είσαι μαγειρέας ψυχολογίας. Όχι, αυτό λέω. Αφού είσαι τόσο χοντρόπεδο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία. Μ' αγαπάτε, σε. Σ' αγαπάω πολύ, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, όσο ωραία ιδέα και να είναι, δεν πρέπει να προχωρήσει την επόμενη φάση. Δεν. Αυτό το άτομο. Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Σέβη. Ευχαριστώ πολύ. Σταύρο, κάνω πλάκα, σ' αγαπάμε. Καλή επιτυχία με το κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα κινήσω, υδρώνω, υπάρχει ένταση μέσα μου. Εκδηλώνεται περίεργα. Μπορεί να σβήσει μόνο με 10.000 ευρώ. Αχ, Παναγία μου. Τσάλε. Είναι τώρα αυτά μούτρα για καναλάρχη. Δεν θα υδρώνω, σε φτάνει σε ταράτσα. Δεν έχω σπίτι, για σου δεν έχω λεφτά. Σε ταράτσα. Για περέστα, για περέστα. Κατάλαβα. Εβά, Εμίλιο. Να σε ρωτήσω. Το έχω ζήσει. Εντάξει, όλοι από κάπου ξεκινάνε. Ναι, σε εννοείται. Εσύ στο κανάλι θέλεις να είναι μαγειρικό. Ναι, εννοείται. Αμιγώς θα κάνεις τέτοιες συνταγές, τυραντί, το πεσκανρίτσα. Όχι, σεφ. Τι θα φτιάχνεις. Δεν είναι αυτό, λάδι τέλος πάντων. Πες μας το κόνσεπτ, δεν θα το κλέψουμε. Διαφήμιση σου κάνουμε τώρα, δικός μας άνθρωπος. Θα σκάγει κάτι τώρα. Συνταγές των 5 ευρώ. Συνταγές. Των 5 ευρώ. Πες μου μία των 5 ευρώ. 5 ευρώ. Μία. Δύο γύρω χοιρινό και ένα καλάμάκι στο χέρι. 2,60 και 2,60, 5,20. Δεν είναι 2,60. Πότε πήγε 2,60, σεφ. Πόσο καιρό είμαι εδώ μέσα. Για λέγε τώρα. Πες μου μία συνταγή με 5 ευρώ. Ένα καλαμάκι. Έλα, ρε, τα έχεις σκεφτεί όλα. Αρακά, μία πατάτα, ένα λουκάνικο, λίγο άνετο, λίγο ελαιόλαδο, ένα κρεμμυδάκι. 4,80 βγαίνει αυτό, το έχω υπολογίσει. Είναι η πρώτη συνταγή που θα κάνω. Τι άλλο θα έχει το κανάλι. Τι άλλο θα έχει το κανάλι. Αυτό μπορεί να το πετάξει κιόλας, δεν θα το πετάξει. Τι άλλο, πώς το φαντάζεσαι. Τέλειος, εύκολα τέλεια. Πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Πουθενά μάλλον. Θα χαλάσω τα λεφτά μου. Αν δεν γνώρισε με το καματάκι. Αν πάρει με το καματάκι πίσω από τις κάμερες. Εννοείται. Όχι, δεν θα φτάσει. Είναι άλλο πράγμα. Να σχολιάσω κάτι. Όταν ξεκινήσεις. Ναι, εννοείται. Δεν θα έρθει. Σε βάζω σε κάτι, δεν θα έρθει, το ξέρω. Δεν θα έρθω εγώ για guest. Είμαι σίγουρο δεν θα έρθω. Ναι. Opening θα σου κάνω. Δεσμεύεσαι σε. Δεν μπορώ γιατί κρίσκω ότι θα μου βάζει χέρι. Τι εννοεί. Ότι και καλά σιλερώνω και πρέπει να πλύνω τα χέρια μετά το μαγειρεύω. Άκου τώρα. Δεσμεύομαι, θα έρθω να σου κάνω πανηγυρικό. Τέλεια, σε. Άρα βγάζω, θα βγάλω λεφτά. Άλλο γι' αυτό. Αν ο Βαρθαλίτης γίνει καναλάρχης, θα πας καλεσμένος στην εκπομπή του. Καναλάρχης λέει θέλει να γίνει. Ναι. Θα πας καλεσμένος. Πώς θα πάω στο Βαρθαλίτης. Θα πάμε. Θα πάμε. Σιγά μην δεν πάμε. Είναι πολύ καλό παιδί. Ναι, ρε. Ειλικρινά σας λέω. Σάφι. Και στο σπίτι. Το μόνο που δεν κάνει τίποτα. Τεμπέλης. Έχει τον Τζον όλη μέρα, του παίρνει, του καθαρίζει, του σιδερώνει, όλα τα καλά. Όλα. Τεμπέλαρος, αλλά είναι καλό παιδί, ξέρω. Σηκώνει το πρωί με την ποδιά, γυμνός όλος, αράζει στη τηλεόραση, Τζον, να φάμε. Σατράπη. Τίποτα. Ξέρεις, μαμόθρεφο κανονικό.